Γεια σας από το Στρασβούργο. Είμαι ο Βασίλης Κατσαρδής με την καλεσμένη μου Κωνσταντίνα Κούνεβα, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και της ευρωομάδας της αριστεράς UNCL, για να συνοψίσουμε τα σημαντικότερα νέα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγινε αυτή την εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε, κυρία Κούνεβα, από τη μετεγκατάσταση προσφύγων. Στο προσφυγικό η ευρωπαϊκή υποκρισία συνεχίζεται. Η Ελλάδα και η Ιταλία σηκώνουν το βάρος τουλάχιστον 160.000 προσφύγων, επειδή κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνούνται να εφαρμόσουν το συμφωνημένο πρόγραμμα μετακατάστασης. 4 χώρες δεν έχουν δεχτεί ούτε ένα πρόσφυγα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η αλληλεγγύη είναι μια έννοια κατοχυρωμένη στις ευρωπαϊκές συνθήκες και αποτελεί δέσμευση για τη συμπεριφορά όλων ανεξαιρέτως των κρατών μελών και όχι μια προαιρετική επιλογή. Όπως είπε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος, μέχρι σήμερα λιγότερο από το 1/5 των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα και στην Ιταλία έχουν μεταφερθεί σε άλλες χώρες. Κάντε την μετακατάσταση τώρα, ήταν το σύνθημα των ευρωβουλευτών της αριστεράς. Να πάμε στον Jean-Claude Juncker, ο οποίος είπε ότι είναι τεράστιες οι προσπάθειες της Ελλάδας αυτή τη φορά εδώ στο Στρασβούργο. Για το θέμα μίλησε και ο πρόεδρος της Κομισιόν Juncker, ο οποίος επισκέφτηκε την ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις για το προσφυγικό. Είπε ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε την Ιταλία και την Ελλάδα έρμια επειδή καταφθάνουν σε αυτούς πρώτα οι πρόσφυγες. Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Απάντησε και σε ερωτήσεις στην Ευρωομάδα, στην UNGL, του Δημήτρη Παπαδημούλη για το χρέος και για άλλα, έτσι. Ναι, απαντώντας σε ερωτήσεις που έθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Κομισιόν, παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες. Προσπάθειες που, όπως είπε, έχουν πλήξει την καθημερινή ζωή των πολιτών. Συνδέοντας τα θέματα, λίγα 24 ώρα πριν από το κρίσιμο Eurogroup, είχαμε και την πρωτοβουλία των τριών προέδρων για το ελληνικό χρέος, έτσι. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Πιτέλα Τσίμαρ Κέλλερ, η επικεφαλής της ομάδας των σοσιαλιστών της αριστεράς και των πράσινων, με κοινή δήλωσή τους και με συνέντευξη τύπου στο Στρασβούργο κάλεσε το Eurogroup της Δευτέρας να λάβει απόφαση για τα αναγκαία μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα οδηγήσουν σε ελάφρυνση του χρέους. Να επανέλθουμε όμως στο προσφυγικό. Το θέμα απασχόλησε και στο ψήφισμα για την Ουγγαρία. Στο προσφυγικό η Κομισιόν υπόσχεται ότι θα πάρει μέτρα ενάντια των κρατών που παρανομούν κάποια στιγμή στο μέλλον. Εμείς έχουμε τους λόγους μας να είμαστε δύσπιστοι. Γι' αυτό αυτή την εβδομάδα μια μεγάλη πλειοψηφία ευρωβουλευτών πήρε την κατάσταση στα χέρια της, εκκρίνοντας ψήφισμα που φέρνει πιο κοντά τις κυρώσεις της βάρος Ουγγαρίας, όπου η κυβέρνηση Όρμπαν κατηγορείται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Απλά να προσθέσω εδώ ότι έγινε και μία συνέντευξη τύπου με ευρωβουλευτές από 6 πολιτικές ομάδες με την κατάσταση προσφύγων, μια και μιλάγαμε για το προσφυγικό. Έχουμε νέα λίστα για το μαύρο χρήμα. Mm-hmm. Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση της Κομισιόν για μια νέα λίστα χωρών που είναι ύποπτες για ξέπλυμα μαύρων χρημάτων και την κάλεσε να συντάξει μια νέα. Ένα χρόνο μετά τις αποκαλύψεις για τα Panama Papers, η Επιτροπή το μόνο που άλλαξε στη μαύρη λίστα είναι η αντικατάσταση μιας χώρας και αυτό είναι γελίο. Οι γκάγκστερ δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Το είπε και ο ευρωβουλευτής της ΓΟΕ, ο Φάμπιο Ντιμάζη. Να πάμε και στο ζήτημα της εισαγωγής των μεταλλαγμένων. Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών μπλόκαρε άλλο ένα σχέδιο της Κομισιόν. Με ψήφισμά του απέρριψε την προσπάθεια της Επιτροπής να επιτρέψει την εισαγωγή μεταλλαγμένων σπόρων καλαμποκιού και βαμβάκι που είναι πιο αντεκτική στα ζυνοκτώνα.
πειράματα με την υγεία των πολιτών δεν ανεχόμαστε. Και τέλος να μιλήσουμε για τα επαγγελματικά προσόντα, μια συζήτηση στην οποία είχατε και εσείς παρέμβαση. Ναι, στο Στρασβούργο συζητήσαμε και το σχέδιο της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαίσιου Επαγγελματικών Προσόντων. Φυσικά και πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην τεχνολογία και στην αγορά εργασίας. Προτείνω να αλλάξουμε προτεραιότητες. Πρωτίστως, γενναίες δαπάνες για την απασχόληση. Επομένως, όπως είπα και στην παρέμβασή μου στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι άραγε αυτή η προτεραιότητα να αλλάξουμε βασικά τη λίστα των επαγγελματικών προσόντων ή να διαθέσουμε γενναίες δαπάνες για τέσεις εργασίες. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι αυτή τη εβδομάδα ήταν η ημέρα ανάντια στην ομοφοβία και είχαμε κάνει αρκετές δραστηριότητες. Και συμμετείχε και ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου σε εκδήλωση στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν μπορούμε σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο να βάλουμε όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν συζητηθεί στην Ολομέλεια, γιατί είναι αδύνατο. Αλλά για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.syriza.eu ή αλλιώς επίσης στα social media μας, τα οποία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας κάτω-κάτω δεξιά. Από το Στρασβούργο, εκ μέρους της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σας εύχομαι να είστε γυροί, αισιόδοξοι και καλά. Καληνύχτα.